Καλημέρα στους πιστούς ακόλουθους του Twitter, του Facebook, του Γραφείου Τύπου Διαπληροφοριών και του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Είμαι πάρα πολύ χαρά που σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο γραφείο μας την κυρία Ειρήνη Λοιζίδου, την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ένα θέμα που τελευταία έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και αντιλαμβανόμαστε όλοι σιγά σιγά ότι επηρεάζει όλες τις πτυχές της καθημερινής μας ζωής, είτε προσωπικής είτε επαγγελματικής. Κυρία Λοιζίδου, καλώς ορίσατε. Πραγματικά είναι με χαρά που σας φιλοξενούμε. Τα ερωτήματα τα οποία έχουμε παραλάβει ήδη είναι πάρα πολλά. Θα θέλω να μας κάνετε μια μικρή εισαγωγή όμως για το πώς προχωρά το δικό σας το γραφείο όσον αφορά την νομοθεσία και την πιστή της, αν θέλετε, εκτέλεση. Πρωτίστως να ευχαριστήσω για την και πρόσκληση και πρόκληση. Αυτού του είδους, αν θέλετε, οι πρωτοβουλίες ενισχύουν το σκοπό μας, που είναι ένα από τους σκοπούς μας, που είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού. Είμαστε στη διάθεση του κοινού και με αυτόν τον τρόπο να ρωτήσει ερωτήσεις, οι οποίες φυσικά θα απαντηθούν, ακριβώς για να ενισχύσουμε τη θέση των προσωπικών δεδομένων στην κυπριακή κοινωνία. Τα προσωπικά δεδομένα, όπως σωστά έχετε υποδείξει, είμαστε εμείς οι ίδιοι, έτσι. Mm-hmm. Η προστασία της ιδιωτικότητας μας σημαίνει ότι ξέρουμε τις αρχές που την διέπουν και την προστατεύουμε. Τόσο εμείς που μας ανήκουν, που είμαστε εμείς οι ίδιοι τα προσωπικά δεδομένα, η ιδιωτικότητα μας, η προσωπικότητα μας, όσο και οι χρήστες πέρα από μας. Να θυμίσουμε ότι καθημερινά πάρα πολλοί οργανισμοί, πάρα πολλές εταιρείες, πάρα πολλές δημόσιες αρχές χρησιμοποιούν τα προσωπικά μας δεδομένα, τράπεζες, ασφαλιστικές, δημόσιες αρχές. Επομένως, έχουμε και από αυτούς απαίτηση να τα συλλέγουν και να τα επεξεργάζονται σωστά. Και εδώ προχωρώ και στην ερώτηση σας, πού βρισκόμαστε από την άποψη της συμμόρφωσης. Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες και από τον ιδιωτικό και από τον δημόσιο τομέα. Έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι πιο μπροστά από τον δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος τομέας έχει ακόμα πολλά βήματα να κάνει για να φτάσει σε σημεία ικανοποιητικής συμμόρφωσης. Να θυμίσουμε ότι έχουμε τρέξει και μία έρευνα για τον δημόσιο τομέα και έχουμε αποστείλει ερωτηματολόγια αναφορικά με τις πρόνοιες του κανονισμού που αφορούσαν διορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, τήρηση μητρώου δραστηριοτήτων, τήρηση αρχείου, γνωστοποίηση συμβάντος, όλα αυτά που πλέον είναι επιβαλλόμενες υποχρεώσεις από τους οργανισμούς, για να μετρήσουμε το επίπεδο ετοιμότητας του δημοσίου τομέα. Από εκεί έχουμε βρει ότι έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα κρατήσω δύο από τα πράγματα που είπατε. Το πρώτο είναι το θέμα της προστασίας. Καμιά φορά οι πολίτες θεωρούν την εφαρμογή μιας νομοθεσίας ως έλεγχο. Έχω από ιδίαν πήραν προσέξει ότι τη στιγμή που αρχίσαμε να εφαρμόζουμε στο δικό μας γραφείο όλα όσα εσείς μας καθοδηγήσατε να κάνουμε, δηλαδή κλειδωμένα γραφεία για τα προσωπικά δεδομένα, προσωπική φακέλη των υπαλλήλων μας, η προσοχή που δίνουμε στις άδειες ασθενείας, όλα αυτά έχουν βοηθήσει και έχουν μειώσει, αν θέλετε, και τον όγκο εργασίας της δικιάς μας. Από την άλλη, θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο, διότι υπάρχουν δύο άρθρα στην νομοθεσία, το 15 και το 17, με απλά ελληνικά και όχι νομικήστικα, έτσι ώστε να μας καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Αν θέλετε, δώστε μας λίγο την εξήγηση, γι' αυτό είχε έρθει και σε γραπτή ερώτηση, πότε ασκείται το δικαίωμα πρόσβασης με βάση το άρθρο 15 και πότε ασκείται το δικαίωμα διαγραφής με βάση το άρθρο 17. Να πούμε πρώτα ότι ακριβώς με μικρές διορθώσεις μπορούμε να επιτύχουμε ψηλά επίπεδα συμμόρφωσης. Αυτά που έχετε αναφέρει, η σωστή διακίνηση των φακέλων των υπηρεσιακών που έχουν προσωπικά δεδομένα, η σωστή διαχείριση των αδειών ασθενείας, αυτά όλα είναι μικρές κινήσεις που μπορεί να κάνει ένας οργανισμός είτε του ιδιωτικού είτε του δημοσίου τομέα για να επιτύχει ψηλά επίπεδα συμμόρφωσης. Επομένως, να μην έχουμε πάντα στο νου ότι η συμμόρφωση απαιτεί ψηλό κόστος. Έτσι, ψηλό κόστος απαιτεί η συμμόρφωση όταν είμαστε αναγκασμένοι να υιοθετήσουμε τεχνικά μέτρα τα οποία είναι επάνανγκες να υιοθετήσουμε. Όμως, πρωτίστως, πριν να εγκαταστήσουμε τέτοιους μηχανισμούς τεχνικούς, mm-hmm. θα πρέπει να κάνουμε αυτά τα πολύ πολύ μικρά
που μπορούν να επιτύχουν πραγματικά συμμόρφωση. Άρα να έχουμε το νου μας πρώτα στις απλές διαδικασίες και μετά να κλειδώσουμε περισσότερο τη συμμόρφωση όταν έχουμε να κάνουμε με μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων και με ευαίσθητα δεδομένα ειδικής κατηγορίας, που να θυμίσουμε ότι όλα αυτά τα ιατρικά δεδομένα, τα δεδομένα που μπορεί να αποτελέσουν διάκριση, φύλο, θρησκεία, σεξουαλικός προσανατολισμός και όλα αυτά. Και έρχομαι τώρα στις δύο ερωτήσεις που αφορούν δύο από τα δικαιώματα που προνοεί ο κανονισμός. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν είναι καινούριο δικαίωμα. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο προνοείται και στην προηγούμενη νομοθεσία. Αυτό που έχει αλλάξει όμως είναι ότι έχει πλέον ευρεία εφαρμογή. Να θυμίσουμε ότι έχει βγει και μια ευρωπαϊκή απόφαση, η απόφαση ΝΟΒΑΚ, η οποία διευρύνει αυτό το δικαίωμα και λέει ότι δικαίωμα πρόσβασης. Βέβαια. Τι είναι αυτό το δικαίωμα πρόσβασης? Δικαίωμα πρόσβασης είναι οτιδήποτε μας αφορά και έχουμε δικαίωμα να το δούμε. Οτιδήποτε αφορά στους πολίτες και κατέχεται είτε από δημόσια αρχή είτε από ιδιωτικό οργανισμό και ασκείται αυτό το δικαίωμα για να δούμε τι ο άλλος κατέχει για μας. Okay. Ο προσωπικός μας φάκελος στη δουλειά, ο ιατρικός μας φάκελος σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, οποιοδήποτε κατέχει προσωπικά μας δεδομένα. Έχουμε δικαίωμα να ασκήσουμε λοιπόν πολύ απλά αυτό το δικαίωμα πρόσβασης και ο οργανισμός έχει την υποχρέωση σε ένα μήνα, εκτός αν ζητήσει παράταση για συγκεκριμένο λόγο, να δώσει τα προσωπικά δεδομένα. Σε εσάς μόνο, στο άτομο το οποίο το αφορά. Στο άτομο, στον πολίτη ο οποίος ασκεί αφορά. Και τον αφορά. Να εξηγήσουμε και να διαχωρίσουμε, και το έχουμε κάνει με ανακοίνωση, διότι υπήρχε μια παρερμηνία όσον αφορά την άσκηση αυτού του δικαιώματος. Δεν πρέπει να δυσυχαίουμε το δικαίωμα πρόσβασης με το δικαίωμα επιθεώρησης στους διοικητικούς φακέλους. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι μια διοικητική αρχή, η οποία προβλέπεται από τις αρχές του διοικητικού δικαίου και είναι όταν ο καθένας από εμάς ασκήσει μία προσφυγή στο δικαστήριο. Εκεί έχει το δικαίωμα όχι μόνο στα δικά του δεδομένα, όχι μόνο τα δικά του δεδομένα να δει, αλλά και τους διοικητικούς φακέλους που αφορά στην διοικητική του πράξη, την οποία θέλει να ερευνήσει. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης που ασκείται δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού. Okay. Έχουμε νιώσει αυτή την παρερμηνία και έχουμε βγάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό μια ανακοίνωση που διαχωρίζουμε τα δύο δικαιώματα του κάθε πολίτη. Ωραία. Το άρθρο διαγραφής. Πάμε στο δεύτερο δικαίωμα που έχετε αναφέρει, το οποίο και αυτό είναι λίγο παρερμηνευμένο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να διαγράψουμε, ούτε μπορούμε να διαγραφούμε από βάσεις δεδομένων, τις οποίες τηρεί κάποιος δυνάμει κάποιας έννομης του υποχρέωσης. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να διαγραφούμε από το φόρο. Είμαστε πολίτες που έχουν φορολογικές ταυτότητες και θα πρέπει. Ή αν είμαστε πτωχεύσαντες από το Μητρό Πτωχευσάντων, δηλαδή εκεί και όπου οι οργανισμοί έχουν έννομη υποχρέωση να κρατούν τα δεδομένα μας, δεν μπορεί να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα διαγραφής. Το δικαίωμα διαγραφής έχει καθιερωθεί από το 2014 και αφορά στους συνδέσμους που αφορούν στο όνομά μας. Παραδείγματος χάρη, γράφει Ειρήνη Λοϊζίδου, ο σύνδεσμος, η αναφορά στο όνομά μου φαίνεται σε διάφορους συνδέσμους, εκεί και όπου δεν υπάρχει λογική, δεν είμαι φυσικά η επίτροπος, okay, που δεν μπορώ να διαγράψω διότι είμαι δημόσιο πρόσωπο, είναι ένας πολίτης ο οποίος δεν θέλει για κάποιο λόγο να φαίνεται το όνομά του σε αυτούς τους συνδέσμους. Έστω έχει και δικαίωμα, αν. Μάλιστα. Okay. Θα σταθμιστούν. Αν υπάρχει λόγος, δεν μπορεί να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα διαγραφής, έτσι. Σε συλλόγους στους οποίους συμμετέχει ένας πολίτης και είναι μέλος, είτε αυτό είναι κόμμα, είτε αυτό είναι ποδοσφαιρική ομάδα, ή είναι οποιαδήποτε άλλη οργάνωση, μπορώ να είμαι μέλος, αλλά να ζητήσω να μην φαίνεται το όνομά μου πουθενά? Μέλος είναι, το καταστατικό λέει ακριβώς τι δικαιούται να κάνει ένα δέλτα σίγμα και τι δεν δικαιούται να κάνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δημοσιοποιείται κάτι, είναι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του κάθε σωματείου, του κάθε ομίλου. Μπορείτε να μας πείτε λίγο τη διαφορά νομικά μεταξύ της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ή των στοιχείων που έχει ένας οργανισμός για έναν άτομο και τη δημοσιοποίηση? Η δημοσιοποίηση είναι κάτι άλλο και η νόμιμη συλλογή, να πούμε πρωτίστως ότι η επεξεργασία δεν είναι μόνο η συλλογή δεδομένων, είναι κάθε πράξη ξεχωριστά. Συλλογή, διανομή, διάθεση, κοινοποίηση, καταστροφή, όλα αυτά τα κομματάκια είναι κομμάτια της ίδιας επεξεργασίας. Άρα για οποιοδήποτε από αυτά τα κομματάκια μιλάμε, είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Έτσι. Οπότε και αναμετάδοση από τα και μέσα καταγραφή, κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Υπάρχουν περιπτώσεις
που η δημοσιοποίηση είναι κομμάτι της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Να πούμε εδώ, αφού μας δίνεται η ευκαιρία, ότι από τις αρχές της νόμιμης επεξεργασίας έρχεται η καινούργια αρχή της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Δηλαδή, οι οργανισμοί δεν αρκεί μόνο να λένε ότι τηρούν τον κανονισμό, θα πρέπει μέσα από τις διαδικασίες τους που θα πρέπει να είναι διαφανείς να λογοδοτούν συνεχώς, τόσο στους πολίτες όσο και στην εποπτική αρχή που ενδεχομένως να τους ζητήσει να υποδείξουν κάποια διαδικασία τους και κάποια επεξεργασία τους. Το θέμα της δημοσιοποίησης είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί συνεχώς. Δεν σημαίνει, υπάρχουν κριτήρια, τα οποία κριτήρια βγαίνουν από αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστηρίων, από νομολογία δική μας και των δικαστηρίων και του γραφείου μου. Επομένως υπάρχει κάποιος πιλότος για να αποφασίσουμε αν κάποια δημοσιοποίηση είναι νόμιμη ή όχι. Ο πολίτης έχει πρόσβαση σε εσάς, αντιλαμβάνομαι, μέσω και του site σας και σε εσάς προσωπικά. Στο γραφείο σας, για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία ή ξεκαθάρισμα κατά πόσο είναι νόμιμη η αναδημοσίευση. Μπορείτε να μας πείτε, έχουμε ερώτηση εδώ που ήρθαν από τον πολίτη μας, κατά πόσο οι φωτογραφίες αποτελούν προσωπικό δεδομένο και πότε μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Να πούμε ότι οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας είναι νόμιμη αν έχει την βάση της συγκατάθεσης. Έτσι, αν σας δώσω τη συγκατάθεση μου να δημοσιοποιήσετε ως πολίτης μία φωτογραφία μου, τότε είναι αυτό νόμιμο. Να πούμε επίσης ότι για να αποτελεί προσωπικό δεδομένο αυτή η φωτογραφία ή αυτό η πληροφορία η οποία δημοσιεύεται, θα πρέπει να οδηγεί στην ταυτοποίηση του προσώπου ή να μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του προσώπου. Δεν είναι από μόνη της. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές φωτογραφίες οι οποίες είναι σκιαγραφημένες. Ναι. Αυτές οι φωτογραφίες και δεν αναγνωρίζουμε το πρόσωπο. Ναι. Αυτές οι φωτογραφίες δεν αποτελούν προσωπικό δεδομένο επειδή δεν μπορούμε με ασφάλεια να ταυτοποιήσουμε το άτομο. Επομένως, εκεί γίνεται διαχωρισμός. Μιλάμε για δημόσιο πρόσωπο, μιλάμε για ιδιώτη, μιλάμε για ανήλικο. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και την σταθμίζουμε με βάση και την διερευνούμε με βάση τα δικά της κριτήρια. Η διαφοροποίηση με τους ανήλικους. Πολύ πολύ προσεκτικοί είμαστε και ως εποπτική αρχή, αλλά και ως θα πρέπει να είναι και αυτοί που ανεβάζουν φωτογραφίες και αναδημοσιεύουν φωτογραφίες ανηλίκων. Με ιδιαίτερη φιδό, δεν είναι ανάγκη εκεί και όπου δεν υπάρχει αν θέλετε λόγος να δημοσιοποιούμε τέτοιες φωτογραφίες, διότι πολύ απλά δεν ξέρουμε από μια απλή αθώα ανάρτηση, δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί η φωτογραφία αυτή. Εάν εγώ αναρτήσω μια φωτογραφία του δικού σας παιδιού με τη δική σας συγκατάθεση από ένα παιδικό πάρτι. Αν υπάρχει συγκατάθεση, δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Η αναδημοσίευση της από το δικό μου προσωπικό λογαριασμό σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Είναι άλλη επεξεργασία, θα κριθεί διαφορετικά. Δεν σημαίνει ότι επειδή σας έχω δώσει στο δικό σας χώρο δικαίωμα, μπορεί να οποιοδήποτε να την πάρει για να χρησιμοποιήσει όπου θέλει. Σε αυτή την περίπτωση παίζει και ρόλο το κλειστό κύκλωμα με το ανοιχτό κύκλωμα σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εξηγήστε μας. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα στενό group το οποίο δημοσιεύει και ανταλλάζει απόψεις και δημοσιεύει και φωτογραφίες από έναν νηπιαγωγείο, από ένα σχολείο, διαφορετική η διαχείριση και η επεξεργασία εκεί και διαφορετική αν υπάρχει ένα, θέλετε, παράπονο ότι δημοσίευαν φωτογραφίες σε ένα ανοιχτό χώρο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει και αυτή η διαβάθμιση. Σε κλειστό χώρο υπάρχει περιορισμένη, άρα η προστασία είναι μεγαλύτερη. Είχαμε μια άλλη ερώτηση, η οποία ήρθε χθες. Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν και αφορούν συγκεκριμένα άτομα, τα οποία τα ταυτοποιούν, κατά πόσον εμπίπτουν στις δικές σας αρμοδιότητες, και κατά πόσον πρέπει να γίνει πρώτα έναν παράπονο προς εσάς ή μπορείτε και αυτοβούλως, αν θέλετε, να ξεκινήσετε μία έρευνα διαπίστωσης κατά πόσον το βίντεο ή η φωτογραφία έχει αναρτηθεί με την έγκριση ή όχι του ατόμου. Αυτεπαγγέλτως ενεργούμε σε πάρα πολλές των περιπτώσεων και αν θέλετε στις πλήστες των περιπτώσεων που διαχέονται πληροφορίες και φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση όμως που υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι σίγουρο ότι θα θέλουμε και κάποιες πληροφορίες από το πρόσωπο το οποίο πλήττεται και θα διερευνήσουμε την υπόθεση την οποία έχει καταχωρήσει. Επομένως, ό,τι μπορούμε να διερευνήσουμε χωρίς
να λάβουμε καταγγελία, το κάνουμε. Και okay. έχει, αν θέλετε, αντίκτυπο και απήχηση στο κοινό. Είναι κάτι που θεωρούμε ότι πλήττει, αν θέλετε, κάτι που απασχολεί το κοινό. Όταν όμως είναι συγκεκριμένη υπόθεση, θα θέλουμε σίγουρα να επικοινωνήσει και μαζί μας ο παραπονούμενος για να μας πει κάποιες συγκεκριμένες περιστάσεις του περιστατικού που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Αλλά μπορείτε να προχωρήσετε και από μόνοι σας. Αυτεπαγγέλτως σε πάρα πολλές των περιπτώσεων, ειδικά σε αυτές που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, έχουμε ενεργήσει αυτεπαγγέλτως. Από την ημέρα που έχετε διοριστεί, κύριε Λοϊζίδη, πόσες περίπου περιπτώσεις παραπάνω είχατε, έτσι, ένα μηνικό νούμερο για να μπορέσουμε να. Πάρα πολλές. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει αυξηθεί από το 2015 μέχρι το 2018, που ήταν το έτος εφαρμογής του κανονισμού. Αν κάποιος παρακολουθήσει τα νούμερα τα οποία φαίνονται και ξεκάθαρα από τις αιτήσιες εκθέσεις, θα δει μια μεγάλη αύξηση. Στα παράπονα. Στα παράπονα και στις κατηγορίες παραπώνων, διότι όπως έχουμε πει, έχουν μπει και τα καινούργια δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, ούτως ώστε δίνουν πάτημα στον πολίτη να ασκήσει τα δικαιώματα και να έρθει, αν δεν ικανοποιηθεί, στο γραφείο. Το 19 τώρα παρουσιάζει μια πτώση αναφορικά με τα παράπονα που έχουν να κάνουν με τα ανεπιθύμητα μηνύματα. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε όταν έχουμε τα αποτελέσματα, τα συγκεντρωτικά του 19, είναι Φεβρουάριος, θα τα έχουμε πολύ σύντομα. Χαίρομαι. Πείτε μας λίγο τι ισχύει αυτά για καινούργια ηλεκτρονικά δικαιώματα και ιδιαίτερα μια ερώτηση που είχαμε είναι τι ισχύει για τα spam. Ωραία, να πούμε ότι είναι κομμάτι της δικής μας αρμοδιότητας το οποίο παίρνουμε από τον νόμο του ΓΕΡΙΕ, του Επιτρόπου Ταχυδρομικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Άρθρα της νομοθεσίας δίνουν τη δυνατότητα στον εκάστοτε Επιτρόπο Προστασίας Δεδομένων να ασκήσει αυτή την αρμοδιότητα. Οποιαδήποτε μηνύματα αποστέλλονται για την προώθηση υπηρεσιών ή προϊόντων, θα πρέπει να έχουν δύο απαραίτητες προϋποθέσεις, να θυμίσουμε. Την συγκατάθεση του κάθε πολίτη και την απαραίτητη ατελή επιστροφή, το opt-out όπως πολύ, πολύ συχνά λέμε, δηλαδή τη δυνατότητα ακόμα και όταν είμαι πελάτης ενός οργανισμού, ακόμα και όταν είμαι μέλος ενός κόμματος, να έχω την δυνατότητα να αντιστρέψω, να σταματήσω να λαμβάνω χωρίς οποιαδήποτε χρέωση αυτό το μήνυμα. Έχουμε και ερώτηση, επειδή αναφερθήκατε στα κόμματα. Mm-hmm. Έχουμε ερώτηση κατά πόσον η κυρία Ειρήνη Λοϊζίου Νικολαίδου θεωρεί τη θέση της ως Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως συμβατή με την κομματική της ιδιότητα την οποία φαντάζομαι διατηρείται, δεδομένων των εξασιών που έχετε. Όπως το είχατε αναφέρει τώρα, απακαλύσετε πολλές φορές να αποφασίσετε για παραβιάσεις από κόμματα και βουλευτών, ίσως του κόμματος το οποίο εσείς ανήκετε ή και άλλο. Να πούμε ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι από κάπου έχουν προκύψει. Το θέμα είναι τι γίνεται από τη στιγμή που αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα, τα οποία όχι μόνο πρέπει να λέμε ότι είναι ανεξάρτητα, θα πρέπει να το αποδεικνύουμε. Και θα πρέπει να πω, νομίζω ότι είναι γνωστό, ότι η πρώτη μου, αν θέλετε, απόφαση, και δεν ήταν επισκοπού φυσικά, ήταν μετά από διερεύνηση συγκεκριμένου παραπώνου, ήταν εναντίον της παράταξης που υπηρέτησα και ως πρόεδρος στην Αθήνα. Ήταν της παράταξης πρωτοπορία που υπηρέτησα και ως πρόεδρος και δεν ήταν μόνο μια απλή επίπληξη, ήταν διοικητικό πρόστιμο. Και στο κόμμα το οποίο να θυμίσουμε ότι ήμουν και μέλος του πολιτικού του γραφείου. Δεν ήμουν απλό μέλος, διετέλεσα δημοτικός σύμβουλος, είναι γνωστές οι προηγούμενες μου ιδιότητες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί ο αξιωματούχος από τη στιγμή που αναλαμβάνει τέτοιο σημαντικό, θεωρώ, τιμητικό πόστο όπως έχω αναλάβει εγώ από το 2015, δεν μπορεί αυτά να τα διαχωρίσει και πραγματικά να κρίνεται μέσα από τις ενέργειες και τις πράξεις του, που δεν είναι άλλες από τις αποφάσεις που εκδίδει, έτσι. Ωραία. Και από τη θέση που παίρνει για τα θέματα που τίθενται ενώπιό του. Και εναντίον του Δημοκρατικού Συναγερμού έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις, όπως και όλων των άλλων κομμάτων που έχουν καταγγελθεί. Και παραβιάσει κάποιον κώδικα, κάποια νομοθεσία. Και όχι μόνο στα πλαίσια των εκλογών, έτσι. Δηλαδή η απόφαση εναντίον της πρωτοπορίας, αν δεν κάνω λάθος, το 2016 ήταν σε καιρό μη εκλογών, που θα μπορούσε να
είχε διερευνηθεί κανονικότατα, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, είχαν δοθεί οι απαραίτητες προειδοποίησεις και ακολούθησε διοικητικό πρόστιμο στη συνέχεια, όπως οφείλεται μετά τη διερεύνησή της. Χαίρομαι. Η αντικειμενικότητα είναι ο πιο σημαντικός, αν θέλετε, κριτήριο στις αποφάσεις του οποιοδήποτε. Ξέρετε όμως, εγώ συμφωνώ με τους πολίτες, δεν πρέπει μόνο να το λέμε, πρέπει να φαινόμαστε κιόλας ότι είμαστε αντικειμενικοί και ο μόνος κριτής και ο μόνος γνώμονας είναι οι ενέργειες και οι πράξεις μας. Αυτό το πιστεύω πάρα πολύ. Επομένως, είναι καλά οι αξιωματούχοι να κρίνονται με βάση. Και να ενεργούν με βάση αυτό τον κώδικα. Μπορείτε να μας πείτε λίγο σε άλλη ερώτηση, θεατή. Μπορείτε να επέμβετε σε θέματα που αφορούν δικαστικές διαδικασίες? Όχι, είναι μια εξαίρεση που προβλέπει και ο κανονισμός και η δική μας εθνική νομοθεσία, η οποία είναι εφαρμοστική του κανονισμού. Είναι ο νόμος 125 του 2018, έχει μπει σχετική πρόνοια και στη δική μας εθνική νομοθεσία. Στα πλαίσια της δικαστικής διαδικασίας, στην οποία το δικαστήριο ασκεί την δικαιοδοτική του αρμοδιότητα, δηλαδή εξετάζει μαρτυρία, ρωτά ερωτήσεις, βγάζει την απόφαση, εκεί δεν δικαιούται οποιαδήποτε άλλη αρχή να επέμβει. Τηρεί την ανεξαρτησία του το δικαστήριο, τηρεί και η ανεξάρτητη αρχή. Αν τώρα δεν τεθεί και δεν εξεταστεί κάτι από το δικαστήριο, ο πολίτης έχει το δικαίωμα να έρθει στο δικό μας γραφείο και να ασκήσει το δικαίωμα που θεωρεί ότι δεν έχει επιληθεί από το δικαστήριο. Έτσι. Όμως, μου δίνεται και την ευκαιρία να πω, το δικαίωμα πρόσβασης που έχουμε πει προηγουμένως, πολλές φορές οι πολίτες, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα της αποκάλυψης εγγράφων ενώπιον του δικαστηρίου, έρχονται την ίδια ώρα και ασκούν και το δικαίωμα πρόσβασης στο δικό μας γραφείο. Στον Εξηγήστε οργανισμό βασίλιο. Και στο δικό μας γραφείο. Από τη στιγμή που ο πολίτης έχει άλλη δυνατότητα, μια δυνατότητα την είπαμε προηγουμένως που δεν έχει σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης στην επιθεώρηση των διοικητικών φακέλων, ή την δυνατότητα που έχει για αποκάλυψη των δικών του εγγράφων και της άλλης πλευράς ενώπιον του δικαστηρίου, δεν επεμβαίνει το γραφείο μας πάλι. Δεν μπορούν να τρέχουν δύο διαδικασίες από δύο ανεξάρτητες αρχές παράλληλα. Θα πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο, να τελειώνει μια διαδικασία και να αρχίζει άλλη καθαρή, για να μην υπάρχει σύγχυση στην απονομή δικαιοσύνης. Έτσι, διότι και το δικαστήριο απονέμει τη δικαιοσύνη στα πλαίσια των δικών του και διαδικασιών, και οι ανεξάρτητες αρχές έχουν τις δικές τους διαδικασίες, και ειδικά η δική μου αρχή και το δικό μου γραφείο, να πούμε ότι είναι διοικητικό όργανο, έτσι, εκδίδει εκτελεστές διοικητικές αποφάσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγηθούν μετά στο δικαστήριο για να πληγούν. Να ξαναπάω πίσω λίγο στις ερωτήσεις των φίλων. Ποια δεδομένα μπορεί να συλλέξει κάποιος για μένα όταν υπάρχει νόμιμη βάση? Υπάρχει κατηγοριοποίηση στο είδος της πληροφόρησης, στο είδος, αν θέλετε, της γνώσης που αφορά εμένα? Έχετε πει τη λέξη κλειδί, νόμιμη βάση. Η νόμιμη βάση δικαιολογεί το τι ο κάθε οργανισμός μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί. Και να πούμε ότι δεν φτάνει μόνο η νόμιμη βάση. Εξετάζονται μετά την νόμιμη βάση και πολλές άλλες αρχές. Η αρχή του σκοπού, της αναλογικότητας που μεταφέρεται στον κανονισμό ως ελαχιστοποίηση. Πολύ απλά να σας πω, ακόμα και εμείς ως εποπτικές αρχές που διερευνούμε υποθέσεις, μπορεί να δικαιούμαστε να το κάνουμε δυνάμει της νομοθεσίας μας, έχουμε και εμείς όρια όμως. Ο κάθε ένας από εμάς που έχει τέτοιου είδους εξουσίες έχει όρια. Δυνάμει της αρχής του σκοπού, της αναλογικότητας, της ακρίβειας των δεδομένων. Θα συλλέξω αυτές τις πληροφορίες που χρειάζομαι ως αρχή για να κάνω τη δουλειά μου. Δεν θα συλλέξω άσχετες πληροφορίες από το υποκείμενο των δεδομένων. Μπορεί μια πληροφορία που τον αφορά να μην με ενδιαφέρει στα πλαίσια της διαρεύνησης της υπόθεσης. Αυτή την πληροφορία ούτε να τη συλλέξω μπορώ, ούτε να την επεξεργαστώ μπορώ. Ούτε να την παρουσιάσω. Ούτε να, ναι, αυτό είναι κάτι άλλο. Επομένως, οι εποπτικές αρχές και ειδικά κάποιες εποπτικές αρχές έχουν πάρα πολλές εξουσίες και τις ασκούν στα πλαίσια της νομιμότητας. Θα πρέπει όμως κάθε φορά να εξετάζουμε κατά πόσο υπακούν και τις άλλες όλες αρχές που απαιτεί η νόμιμη επεξεργασία. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο η νόμιμη βάση. Μπορείτε να μας πείτε, λίγο να αναφερθείτε να μας πείτε, να επεκταθείτε λίγο περισσότερο στο τι σημαίνει αναλογικότητα για σας.
για τον αντικείμενο το οποίο συζητούμε. Η αναλογικότητα, η οποία θυμίζω ότι έχει μεταφερθεί ως αρχή της ελαχιστοποίησης στον κανονισμό, είναι ακριβώς να συλλέγω εκείνα τα δεδομένα που είναι συναφή με τον σκοπό που τα συλλέγω και να τα χρησιμοποιώ για τον σκοπό που τα συλλέγω. Μου έκανε εντύπωση και το αναφέρνω συχνά η εφαρμογή της αναλογικότητας, η οποία μεταφέρθηκε δια του στόματος του Πρωθυπουργού της Εσθονίας, ο οποίος είχε πει στα πλαίσια μιας ομιλίας που είχε κάνει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου πριν 2-3 χρόνια και είχε πει ότι οι γιατροί της Εσθονίας ελέγχονται, έχουν φυσικά την νόμιμη βάση να μπαίνουν στους ηλεκτρονικούς φακέλους των ασθενών και να κάνουν τη διάγνωση. Αν λέει κάποιος γιατρός μπει σε άλλη ώρα, σε άλλη μέρα και για άλλο σκόπο που δεν δικαιολογείται από την ειδικότητα του και από τον χρόνο που είχε να μπει στο φάκελο του ασθενούς, εκεί μπορεί να διωχθεί και ακόμα και ποινικά. Αυτό είναι η αναλογικότητα. Παρόλο που έχω δικαίωμα να έχω πρόσβαση σε κάτι, να συλλέξω κάτι και για ποιο σκοπό το κάνω. Και αν έχω συλλέξει αυτά τα δεδομένα που είναι αρκετά για να κάνω τη δουλειά μου, δεν έχω ανοιχτές, να πούμε και αυτό, ότι ανοιχτές βάσεις δεδομένων πλέον στις δημόσιες υπηρεσίες και στα πλαίσια της διασύνδεσης από μια υπηρεσία σε άλλη για να κάνει μια τη δουλειά της άλλης, ναι, έτσι, έχουν περιοριστεί, δεν υπάρχουν ανοιχτές βάσεις δεδομένων που ο καθένας μπορεί να τραβά και να χρησιμοποιεί δεδομένα χωρίς έλεγχο και κατά το δοκούν. Κάτω από την Κεντρική Αποθήκη Πληροφοριών, να πούμε, υπάρχουν δημόσιες αρχές οι οποίες ανταλλάζουν νόμιμα πληροφορίες μέσω ερωτημάτων. Δηλαδή, ρωτάει μία αρχή την άλλη, παραδείγματος χάρη Υπουργείο Παιδείας, ρωτά το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας για τους στρατευσίμους. Έτσι, κάνει ερώτηση, δεν έχει ανοιχτή βάση δεδομένων με όλους που έχουν τελειώσει το σχολείο. Ποιος θα πάει στρατό και πού θα μπει και τι θα κάνει. Ακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα μέσω γενικών ερωτημάτων, έτσι το έχουμε σχεδιάσει το σύστημα με το τμήμα πληροφορικής, που ακριβώς περιορίζεται η πληροφορία στην απολύτως αναγκαία. Και με τον τρόπο που προχωρούμε όλα τα τμήματα, και είναι μια από τις μεταρρυθμίσεις που εγώ προσωπικά χειροκροτώ, δηλαδή του e-governance. Το οποίο θεωρούμε όσοι το χρησιμοποιούμε ότι στο τέλος της ημέρας βοηθά τον πολίτη να εξυπηρετηθεί και να ακολουθήσει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει με πολύ πιο εύκολο και οικονομικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, εάν μια υπηρεσία για να δώσει έναν πιστοποιητικό ή να βοηθήσει τον πολίτη, χρειάζεται να ξέρει εάν ο συγκεκριμένος πολίτης έχει λευκό ποινικό μητρό, αυτή τη στιγμή να ακολουθείται μια διαδικασία όπου ο πολίτης πρέπει να πάει στην αστυνομία, να το ζητήσει, να πληρώσει, να φύγει, να ξαναπάει, να τυπωθεί και να μας το φέρει. Αυτό το πράγμα σε περίπτωση που προχωρήσουμε με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα μπορεί ο δεύτερος οργανισμός να μπει και να δει εάν η κυρία Ειρήνη Λοϊζίδου έχει λευκό ποινικό μητρό, έτσι ώστε ο πολίτης να μην πρέπει να κάνει τη διαδικασία, και σε περίπτωση που, προσθέτω, δεν έχει λευκό ποινικό μητρό, δεν είναι αναγκή η δεύτερη υπηρεσία να ξέρει τον λόγο. Δεν υπάρχει θέμα κολλήματος προσωπικών δεδομένων εδώ. Είναι από αυτές τις παρερμηνίες που υπάρχουν ότι για όλα τα θέματα τα οποία υπάρχει κάποια δυστοκία υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων. Όχι. Εκεί και όπου αν θέλετε προφυλάσσετε και προστατεύετε η ιδιωτικότητα του άλλου και ακριβώς κάνει και τη δουλειά του ο ίδιος ο πολίτης, έτσι. Ναι. Γιατί να υπάρχει κόλλημα. Είναι ακριβώς μία οικονομία κλίμακας, η οποία βοηθά, αν θέλετε, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, διότι δεν χρειάζεται να κυκλοφορούν και χαρτιά και να βλέπουν όλες από τη μια υπηρεσία στην άλλη. Για αυτά τα ερωτήματα υπάρχει η παρερμηνία ότι υπάρχει κόλλημα προσωπικών δεδομένων. Και αναγκαζόμαστε πολλές φορές και είναι και, αν θέλετε, και καθήκον μας να το κάνουμε, ακριβώς να δίνουμε τη σωστή διάσταση της προστασίας δεδομένων. Έχω μια ερώτηση πάνω σε αυτό, σχετικό θεωρώ. Mm-hmm. Μπορώ να βάλω ένα αντιπρόσωπο να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης? Mm-hmm. Και πώς ένας οργανισμός μπορεί να είναι σίγουρος ότι ένα άτομο πραγματικά αντιπροσωπεύει το υποκείμενο? Μπορώ να ασκήσω όλα μου τα δικαιώματα με νόμιμο αντιπρόσωπο, με εξουσιοδοτήσεις νόμιμες κτλ. Είναι εναπόκειται στην αρχή να κάνει τη σωστή ταυτοποίηση και έλεγχο
Και να πούμε ότι αν δεν γίνει, υπάρχουν άλλες συνέπειες. Να πούμε ένα παράδειγμα, χρειάστηκε να το απαντήσουμε προχθές και σε ένα ερώτημα που τέθηκε στο γραφείο. Αν υπάρχει μια κυρία ηλικιωμένη, εάν υπάρχει κάποιο ανίκανο πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί να ασκήσει, φυσικά αντιλαμβάνεται τι γίνεται και δεν μπορεί να ασκήσει τα δικά του δικαιώματα, μπορεί να κάνει μια ενομισμένη, ένα νόμιμο έγγραφο το οποίο να μπορεί να επιβεβαιωθεί, να έχει τις σφραγίδες που θα, και τις υπογραφές που θα ελέγξει η κάθε δημόσια αρχή που θα το δεχτεί και δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Να ρωτήσω, οι καλύπτονται, λέει ένας άλλος φίλος, νομικές εντότητες από το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων και συγκεκριμένα οι διευθυντές εταιριών? Οι νομικές οντότητες είναι τα νομικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα δεν καλύπτονται από τον κανονισμό, ούτε και οι αποβιώσαντες, να θυμίσουμε. Δηλαδή, νεκροί και νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσωπικά δεδομένα και δεν τους καλύπτει το πλαίσιο προστασίας του κανονισμού. Από εκεί και πέρα. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος έχει πεθάνει, μπορώ να δημοσιοποιήσω τα πάντα για τη ζωή του? Είναι διαφορετικό αυτό. Ενδεχομένως να υπάρχει άλλο αδίκημα, το οποίο όμως δεν σχετίζεται με τα προσωπικά δεδομένα. Αν όμως την προσπάθεια μου να δημοσιοποιήσω κάτι, ταυτοποιώ ή δίνω πληροφορία για εν ζωή κληρονόμους, εκεί υπάρχει προσωπικό δεδομένο του κληρονόμου, έτσι. Ο αποβιώσας καθεαυτός δεν έχει όμως προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Πώς ξεκαθαρίζεις τους διευθυντές εταιριών? Οι διευθυντές εταιριών είναι φυσικά πρόσωπα, είναι αξιωματούχοι. Έχουν προσωπικά δεδομένα και μπορούν να προστατευτούν ανεξάρτητα. Μπορούν να έχουν όμως οι διευθυντές εταιριών, να το αντιστρέψω, πρόσβαση στους φακέλους των υπαλλήλων τους. Βεβαίως, αν η ερώτησή σας αφορά αν είναι εργοδότες, ναι, αυτών των εταιριών, σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης, και εδώ υπάρχει μια παρερμηνία, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ελέγξει και την αποδοτικότητα του υπαλλήλου και την παραγωγικότητα του υπαλλήλου και να αμφισβητήσει άδειες ασθενείας και να ρωτήσει και τον γιατρό αν θέλει κάποιο, αν θέλετε, κάποια διευκρίνηση, να μην περιορίζουμε και να μην θεωρούμε και πάλι λανθασμένα ότι περιορίζουμε τα δικαιώματα των διευθυντών ή των εργοδοτών ή αυτών που έχουν το γενικό πρόσταγμα για την καλή λειτουργία ενός γραφείου. Αυτό που απαγορεύεται είναι να ξεφεύγει ο εργοδότης και να χρησιμοποιεί, αν θέλετε, παρεμβατικά μέτρα, ενώ μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλλα ηπιότερα για να ελέγξει τον εργοδοτούμενό του. Υπάρχουν σωρία μέτρων που θα μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά, έτσι, χωρίς να περιορίζει υπέρμετρα την ιδιωτικότητα του ατόμου, διότι να πούμε ότι ερχόμενοι στη δουλειά το πρωί οι συναδέρφοι μας δεν χάνουν την ιδιωτικότητά τους, την έχουν και την μεταφέρουν σε κάθε ώρα κάθε ώρα που ακόμα και ασκούν και τα αυστηρά επαγγελματικά τους καθήκοντα. Θέλω να πάω πίσω, αξιοποιώντας κάποιες ερωτήσεις των φίλων, σε σχέση με τα παιδιά, που είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Έχουμε τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, παρακολουθούμε καθημερινά στα μέσα περιπτώσεις παιδοφιλίας και άλλων εσχρών πράξεων, αν μου επιτραπεί η φράση. Θέλω να μου πείτε πότε ένα παιδί θεωρείται ανήλικο με βάση το δικό σας κώδικα. Να πούμε ότι ο κανονισμός αναφέρεται σε συγκατάθεση ανηλίκου, σε συγκατάθεση εκ μέρους του ανηλίκου, στο θέμα της παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας των πληροφοριών. Πολύ απλά είναι όταν ένα ανήλικο μπει σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης για το οποίο πρέπει να δώσει κάποια δεδομένα του για να αγοράσει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, παραδείγματος χάρη. Εκεί το μέσο έχει υποχρέωση από τον κανονισμό να επιβεβαιώσει ότι αυτό το άτομο είναι πάνω από μια ηλικία, ναι, και έχει συγκατάθεση του κηδεμόνα. Χωρίς τη συγκατάθεση του κηδεμόνα, αυτό το άτομο κάτω των 14 ετών δεν μπορεί να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Γιατί καθορίζεται το 14? Θα σας πω, ο κανονισμός μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε μεταξύ του 13ου και του 16ου έτους, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη, έδινε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη κατά την περίοδο της εφαρμογής του κανονισμού. Εμείς έχουμε αποφασίσει για το 14ο έτος, διότι αυτό μας επίτασε, αν θέλετε, η δική μας νομοθεσία για την ποινική ευθύνη. Μάλιστα.
του ανηλίκου. Επομένως, υπήρχε μια επιτακτική ανάγκη να υπακούσουμε και να μην έρθει σε αντίθεση αυτή η εθνική νομοθεσία με κάποια άλλη πρόνοια άλλη νομοθεσία τη χώρα μα. Και από τη στιγμή που μα επέτρεπε ο κανονισμό να παίξουμε μεταξύ αυτών των δύο. Αυτών των δύο ηλικιών έχουμε αποφανθεί και έχουμε βάλει το 14ο έτος. Ωραία. Να μου επιτρέψετε να αγγίξω, επειδή έχω δύο ή τρία ερωτήματα παρόμοια από ακροατές, θέλω να επιλέξω λίγο έναν ευαίσθητο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την ελεκτική υπηρεσία του κράτους μας. Και κατά πόσον η ελεκτική υπηρεσία μπορεί να ελέγξει φακέλους φορολογικούς ή άλλους φακέλους ιδιωτών. Εντάξει, έχω ήδη απαντήσει ότι και η ελεκτική υπηρεσία και ο φόρος εισοδήματος και το δικό μου γραφείο και εγώ προσωπικά έχουμε πάρα πολλές εξουσίες, οι οποίες επιβάλλονται δυνάμει μιας νομοθεσίας. Η ελεκτική υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγξει οτιδήποτε αφορά σε... να κάνει έλεγχο σε οτιδήποτε αφορά σε έσοδα-έξοδα του κράτους. Δεν είμαι αρμόδια εγώ να απαντήσω για το τι έχει δικαίωμα. Αυτό που έχουμε όλοι όμως υποχρέωση είναι στα πλαίσια της διερεύνησης ακριβώς τέτοιου είδους παραπώνων, να ξέρουμε γιατί το κάνουμε και σε ποιο εύρος πάει μια διερεύνηση, υπακούοντας τις αρχές που έχω αναφέρει πρωτίστως, έτσι. Δεν πρέπει δηλαδή να ξεφεύγουμε και να βλέπουμε και κάτι και να διερευνούμε και κάτι που δεν έχει σχέση με την αρχική μας έρευνα. Με το σκοπό με τον οποίο, με το σκοπό για τον οποίο, όπως έχω εξηγήσει γενικά προηγουμένως, ισχύει για όλες τις εποπτικές αρχές. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το φόρο ή για την ελεκτική υπηρεσία ή για μένα, για όλες τις αρχές που έχουν τέτοιου είδους εξουσίες. Οι νομοθεσίες μας και του Γενικού Ελεγκτή και η δική μου λέει ξεκάθαρα ότι ζητά και λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία. Αυτό στα πλαίσια της συγκεκριμένης έτσι, πεδίου εφαρμογής της κάθε νομοθεσίας ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ζητάμε και να λαμβάνουμε οποιασδήποτε πληροφορίες αφορούν στη συγκεκριμένη έρευνα που κάνουμε. Ακόμα και από τον ιδιωτικό τομέα. Αν έχει σχέση με δημόσιο, αν θέλετε, θέμα και δημόσιο χρέος και δημόσιο κόστος και δημόσιο έξοδο, θα έλεγα ναι. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτή είναι δουλειά του φόρου. Επανέρχεται κάποια ερώτηση από συμπολίτη μας. Θα προσπαθήσω να αποφύγω τα ονόματα. Δεν χρειάζεται, απαντάμε για να... Κατά πόσο δημοσίευσης... αποφάσεων, αν θέλετε, πολιτικών κομμάτων με την αναγραφή ονομάτων πολιτών παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα και σε αυτή την περίπτωση, χωρίς βέβαια να σας κρατούμε και υπολογίζετε, δεν ξέρετε για ποιον περιστατικό μιλάμε, ποιες ποινές προσβλέπονται για τέτοια παραπτώματα. Να πούμε ότι οι αποφάσεις, ακόμη και του δικαστηρίου, όταν φύγουν από την αίθουσα και δοθούν από το δικαστή στους διαδίκους, η δουλειά του δικαστηρίου έχει τελειώσει. Και οποιοδήποτε από εμάς, είτε είναι δημοσιογράφος είτε απλός πολίτης, χρησιμοποιήσει δεδομένα από αυτή την απόφαση, καθιστά τον εαυτό του ξεχωριστό υπεύθυνο επεξεργασίας για τους σκόπους του δικού μας κανονισμού. Και θα πρέπει αυτή η απόφαση... Εξηγήστε μας λίγο. Είμαστε δικαστήριο. Οι ακροάσεις των δικαστήριων είναι ανοιχτές, αν και δεν ήταν αυτό το ερώτημα. Να το πούμε και αυτό. Ναι. Δηλαδή είμαι παρούσα σε μια δικαστική διαδικασία. Να ακούω την απόφαση του δικαστή. Ο δικαστής έχει τελειώσει, έχει παραδώσει την απόφαση στους υπόδικους και τελειώνει η διαδικασία στους δικηγόρους. Το δικαστήριο τελειώνει. Εγώ έχω αυτή την πληροφόρηση απλά επειδή ήμουν παρούσα. Ακριβώς. Τι δικαιώμαι και τι δεν δικαιώμαι να κάνω αυτό. Ωραία. Εσείς όταν θα λάβετε αυτές τις πληροφορίες της απόφασης, διότι πλέον δεν δίνονται αποφάσεις από τους δικαστές πέραν των μερών, δηλαδή δεν δίνονται στους δημοσιογράφους αυτούς οι αποφάσεις όπως δίνονταν προηγουμένως. Εσείς που θα πάρετε αυτή την απόφαση, τις πληροφορίες που θα πάρετε, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες από την απόφαση, θα πρέπει να κάνετε τη δικιά σας επεξεργασία.
Δηλαδή θα πρέπει να κάνετε την επεξεργασία, να κρύψετε τα ονόματα μαρτύρων, να κρύψετε ονόματα ενδεχομένως των διαδίκων και να δώσετε την είδηση όπως θα την δώσετε. Αν είσαστε δημοσιογράφος, αν είσαστε πολίτης, εκεί και όπου. Δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της δουλειάς του δημοσιογράφου που θα έχει, αν θέλετε, και έναν άλλον σκοπό της ενημέρωσης του κοινού από τον απλό πολίτη. Όχι, το έχουμε ξεκαθαρίσει και στην εκδήλωση που είχαμε πριν από λίγες μέρες για την online διαχείριση προσωπικών δεδομένων και είχαμε τονίσει εκεί ότι ο κάθε ένας από εμάς ο οποίος μεταφέρει μια είδηση έχει την ευθύνη ως αν να είχε την άδεια δημοσιογράφου, έτσι. Έχει την ξεχωριστή ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας, την ίδια βαρύτητα και υπόκειται και στις πρόνοιες της νομοθεσίας για να προσέχει του τι θα συλλέγει, τι θα δημοσιεύει, τι θα αναδημοσιεύει. Επομένως, ο κάθε ένας από εμάς έχει την ευθύνη να επεξεργαστεί αυτό το κείμενο, είτε πρακτικό είναι, είτε απόφαση είναι, είτε δικαστηρίου είναι, είτε πειθαρχικού σώματος είναι, και να δει τι θα επεξεργαστεί και να δει τι θα δημοσιοποιήσει και τι όχι. Ναι, αυτό ενδεχομένως να είναι στα πλαίσια της δικής μας αρμοδιότητας. Αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παράπονο, θα το δούμε τις επόμενες μέρες και θα απαντήσουμε. Ωραία. Έχω μια σειρά από ερωτήσεις, θα τις κρατήσω έτσι για το τελευταίο κομμάτι. Να πάω σε μια άλλη. Μπορεί ένας οργανισμός να κρατά τις ετήσιες εκθέσεις, τα πρακτικά διοικητικού συμβουλίου και τα πιστοποιητικά των διευθυντικών στελεχών για πάντα, αν όχι υπάρχει χρονικός περιορισμός. Για το, δηλαδή, εγώ αν εργοδοτούμε σε μια εταιρεία και έχει τον προσωπικό μου φάκελο και φύγω, αλλάξω δουλειά, δικαιούται να συνεχίσει να κρατά τα προσωπικά μου, αν θέλετε, στοιχεία. Ή και επίσης, όπως και τα πολύ, πολύ ενδιαφέρον τούτων, ετήσιες εκθέσεις φαντάζομαι είναι δημοσιοποιημένες, οπότε δεν υπάρχει θέμα, αλλά τα πρακτικά διοικητικών συμβουλίων. Να πούμε ότι ο κανονισμός θέτει και είναι και μια από τις αρχές της νόμιμης, έτσι, είναι η αρχή της διατήρησης των δεδομένων. Ο κανονισμός θέτει την αρχή και από εκεί και πέρα εφαρμόζονται ειδικές νομοθεσίες που επιβάλλουν συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης δεδομένων. Να πούμε ότι, παραδείγματος χάρη, δυνάμει της νομοθεσίας του φόρου εισοδήματος, θα πρέπει να κρατάμε για φορολογικούς σκοπούς τα βιβλία μας για 6 χρόνια. Αν υπάρχει υπόνοια ποινικού αδικήματος, για άλλα 6, ανανεώνεται αυτό το διάστημα. Να πούμε ότι υπάρχει περίοδος διατήρησης για τα τραπεζικά δεδομένα, που είναι 10 χρόνια μετά το τέλος της συμβατικής σχέσης. Να πούμε ότι υπάρχει επίσης περίοδος διατήρησης για τα ιατρικά δεδομένα, που είναι 15 χρόνια από την τελευταία μέρα που πήγαμε σε ένα γιατρό. Επομένως, καθορίζει την αρχή ο κανονισμός και μετά ισχύουν οι ειδικές νομοθεσίες για την περίοδο διατήρησης. Οι ετήσιες εκθέσεις, αντιλαμβάνομαι, είναι μια υποχρέωση ενός οργανισμού, δεν τίθεται θέμα εκεί προσωπικών δεδομένων, είναι στατιστικά, είναι οτιδήποτε, τα οποία δημοσιοποιούνται δυνάμει μιας νομοθεσίας, είναι για τους σκοπούς διαφάνειας που καλύπτει και τα νομικά πρόσωπα. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε στοιχεία διευθυντών ή στελεχών, ισχύουν αυτά που έχω πει. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις κατηγορίες δεδομένων και να έχουμε στο Μητρό Καταγραφής Δραστηριοτήτων μας τις περιόδους διατήρησης που ισχύει για κάθε κατηγορία δεδομένων. Δεν μπορούμε, ένα πιστοποιητικό ή ένα πρακτικό έχει πολλές κατηγορίες δεδομένων. Εμείς οφείλουμε ως οργανισμός που τα κρατάμε νόμιμα να διαχωρίσουμε αυτές τις κατηγορίες και να διατηρήσουμε τα δεδομένα δυνάμει των ειδικών νομοθεσιών που πρέπει να τηρούμε. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Κυρία Λοϊζίδου, λοιπόν, έχω αρκετές ερωτήσεις που είναι πάνω στο ίδιο θέμα, περίπου, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Θα ξεκινήσω με το τι αρμοδιότητες έχετε εσείς και το γραφείο σας σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων βίντεο παρακολούθησης. Μια ερώτηση η οποία τίθεται καθημερινά από συμπολίτες μας, από οργανισμούς, ακόμα και από δημόσιες αρχές. Να πούμε ότι ο κανονισμός εξαιρεί τις τέτοιου είδους επεξεργασίες οι οποίες γίνονται για προσωπική και οικιακή χρήση. Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά? Ότι αν έχετε εσείς μια κάμερα η οποία είναι εγκατεστημένη στο σπίτι σας
και βλέπει τον γείτονα και μόνο τον γείτονα, το σπίτι του γείτονα, έχετε δικαίωμα να έχετε παράπονο, δεν έχει αρμοδιότητα όμως η Επίτροπος. Θα πρέπει να πάτε στην αστυνομία να το καταγγείλετε, διότι αυτό το θέμα εκφεύγει των δικών μας αρμοδιοτήτων. Αν τώρα εσείς έχετε βάλει μια κάμερα η οποία βλέπει δημόσιο χώρο, δημόσιο πεζοδρόμιο, δημόσιο πεζόδρομο, δημόσιο δρόμο, εκεί απαγορεύεται. Ανοίγει η εφαρμογή και η αρμοδιότητα του δικού μας γραφείου και έχουμε αρμοδιότητα να εξετάσουμε αυτό το θέμα, διότι εκεί είναι εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος σε χώρο προσβάσιμο προς το κοινό. Δεν είναι όμως αυτό που έχει βοηθήσει και πάρα πολλές φορές την αστυνομία στην εξετάσεις των εγκλημάτων. Δηλαδή, και σκέφτομαι το δικό μας το γραφείο, όπου έχουμε κάμερες οι οποίες βλέπουν τις εισόδους εξόδους του κτηρίου για προστασία του δικού μας του χώρου, αλλά και αναγκαστικά της περιμέτρου γύρω. Υπάρχει τρόπος ένας οργανισμός ή έναν σπίτι το οποίο θεωρεί ότι βρίσκεται σε περίεργη περιοχή ή υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα που τον ιδιοκτήτη του σπιτιού τον αναγκάζουν να έχει κάμερες που μπορεί να πάρει άδεια για να έχει, αν θέλετε, εικόνα ενός δημόσιου χώρου? Όχι, άδεια δεν υπάρχει, ούτε έγκριση υπάρχει. Πριν από την εφαρμογή του κανονισμού υπήρχε υποχρέωση γνωστοποίησης αρχείου κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης. Τώρα πλέον αυτή η υποχρέωση δεν υπάρχει. Έχει όμως μεταφερθεί το βάρος της ευθύνης και της απόδειξης σε αυτόν που εγκαθιστά αυτό κάμερα, το σύστημα, διότι έχει προϋποθέσεις τις οποίες επιβάλλει η νομοθεσία. Μάλιστα. Αν παραδείγματος χάρη αυτό το σύστημα παίρνει συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, πρέπει να γίνει εκτίμηση αντιχτύπου. Όπως αυτό που πάμε να εγκαταστήσουμε τώρα στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας. Εκεί, για να μπορεί να δοθεί η συγκατάθεση να μπει, θα πρέπει να γίνουν κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες μετά από καθοδήγηση έχει κάνει του σχολείου, ακριβώς. Ναι. Επομένως, έχω τη δυνατότητα να ελέγξω τον χώρο μου, χωρίς όμως να παίρνω τον κάθε ανυποψία στο πολίτη. Μου έχετε ρωτήσει κάτι πολύ σημαντικό για το αν θα το χρησιμοποιήσει η αστυνομία και αν όχι. Η αστυνομία θα το παραλάβει. Το δικαστήριο είναι το θέμα αν θα το κάνει αποδεκτό ή όχι, διότι να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι η αποδεκτικότητα και αποδεικτικότητα ενός τεκμηρίου, ενός υλικού δηλαδή μέσα από ένα βίντεο, είναι το δικαστήριο που θα κρίνει κατά πόσο θα την κάνει και θα σταθμίσει και τα δύο, έτσι. Αν γίνει ένας φόνος έξω από το σπίτι μου και τον παίρνει η κάμερα μου, δεν θα κάτσει να ασχοληθεί το δικαστήριο. Εάν είχα δικαιώμα εγώ να καταστήσω. Ακριβώς. Ναι. Θα κάνει την δουλειά του και θα σταθμίσει τα δικαιώματα και το αποτέλεσμα και θα το λάβει υπόψη εκεί και όπου θα το απαιτήσει. Η ηχογράφηση συνομιλιών είναι νόμιμη? Χωρίς τη συγκατάθεση σε καμία περίπτωση. Πού ξεκινά και πού τελειώνει η συγκατάθεση? Αν είμαστε σε ένα αμφιθεατρικό χώρο που γίνεται μία παρουσίαση, όπου φυσικά θα γίνει, φυσικά, θεωρούμε εμείς που ασχολούμαστε με την ενημέρωση του κοινού, φυσιολογικό ότι θα υπάρχει και κάμερα και κασετόφωνο, αν θέλετε, και θα ηχογραφήσει, θα βιντεογραφήσει όλη την εκδήλωση, τις ερωτήσεις και απαντήσεις που θα τεθούν, όπως επίσης και είναι φυσιολογικό τα άτομα, τα πρόσωπα των ατόμων που είναι στο ακροατήριο. Αυτό προϋποθέτει τι? Τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσει ο διοργανωτής, αν θέλετε, της εκδήλωσης ή της παράστασης, οτιδήποτε, έτσι ώστε να είναι νόμιμη? Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση που έχετε περιγράψει, ο καθένας από εμάς, ο οποίος λαμβάνει μέρος σε μια δημόσια εκδήλωση, δεν μπορεί να έχει την απαίτηση της προστασίας της ιδιωτικότητας του, όσαν να ήταν σπίτι του. Επομένως, η δικιά σας η δουλειά είναι να ενημερώσετε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να ληφθεί συγκατάθεση για την όλη οπτικογράφηση μιας δημόσιας εκδήλωσης στην οποία λαμβάνουν μέρος 1.000 άτομα. Είναι με την ίδια λογική που δεν μπορώ να έχω απαίτηση ότι με λαμβάνει μια τηλεόραση την εικόνα μου όταν πάω σε μια διαδήλωση ή σε μια πορεία. Εκεί έχει τόσα άτομα. Γιατί έχω απαίτηση εγώ? Έχω από μόνη μου περιορίσει την ιδιωτικότητά μου πηγαίνοντας σε αυτή την εκδήλωση. Επομένως δεν μπορώ εκεί. Έχω από μόνη μου, αν θέλετε, περιορίσει την ιδιωτικότητα. Αυτό είναι άλλο από όταν γίνεται μια συνεδρία με 10 άτομα για ένα σκοπό, ακόμα και υπηρεσιακό,
και έχω να ηχογραφεί κάποιος το περιεχόμενο εκεί, είναι, ξεφεύγει εκεί. Όχι μόνο ενημέρωση πρέπει να λάβω, αλλά πρέπει να λάβω και τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην ηχογράφηση κτλ. Πολλές φορές λαμβάνουμε το ερώτημα κατά πόσο οι εταιρείες μπορούν να μας ηχογραφούν όταν παραγγέλνουμε φαγητό. Εκεί τίθεται και θέμα. Ηχογραφούν την, ναι, λένε ναι, ότι ηχογραφούν ναι, ναι. τη συνομιλία. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση κλπ. Ναι. Ακριβώς, για την καλύτερη εξυπηρέτηση. Εκεί ικανοποιείται το έννομο συμφέρον της κάθε εταιρείας. Αν δεν θέλω να με ηχογραφήσει, θα το κλείσω και θα πάω εκεί. Θα παραγγείλω από αλλού ή θα πάω εκεί να παραγγείλω. Είναι η στάθμιση των δύο δικαιωμάτων, έτσι, και της εταιρείας και του οργανισμού να αποδείξει ότι δεν μπορώ να λαμβάνω τηλεφωνήματα και να πηγαίνω να παραδίδω φαγητό σε ανύπαρκτους, έτσι, και να χάνω την ώρα μου, και από την άλλη το δικαίωμα μου εμένα να μην με ηχογραφήσει. Εκείνη την ώρα που θα παραγγέλνω. Όχι, μπορεί να μην είναι ιδιοτροπή, είναι μια απλή απαίτηση, αν θέλετε. Ωραία. Συνεχίζουν ερωτήσεις, κυρία Λοϊζίδου. Γι' αυτό είμαστε εδώ να τις απαντήσουμε. Έτσι. Η δημοσίευση βίντεο, λέει ο φίλος, από κρυφή κάμερα που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες στα μέσα είναι παράνομη. Και αν ναι, πώς μπορεί να εντοπιστεί ο δημιουργός και αποστολέας του βίντεο και ποιες ποινές προβλέπονται. Με, να... Θα προτιμούσα να μην αναφερθούμε ονομαστικά στα βίντεο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε για τους ανθρώπους που πιθανόν καταλήξουν στο δικό σας γραφείο με ουσιαστικό παράπονο. Να πούμε ακόμη και κάτι όμως, για να ολοκληρώσουμε την προηγούμενη ερώτηση για απάντηση. Δεν μιλάμε για την ηχογράφηση και την άρση του απορρίτου της ιδιωτικής επικοινωνίας. Ξέρουμε ότι έχει περάσει ένας νόμος τις τελευταίες μέρες, που όμως δίνει πολύ πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και είχαμε και εμείς εμπλοκή σε αυτό το θέμα, διότι δώσαμε τις κατευθύνσεις που θα ήταν επιτρεπτές από το γραφείο για να ψηφιστεί μια τέτοια νομοθεσία, που ναι μεν περιορίζει την ιδιωτικότητα, την άλλη όμως βοηθά στην πάταξη σοβαρών αδικημάτων. Γι' αυτό έχουν καθοριστεί τα σοβαρά αδικήματα που περιλαμβάνει και αναφέρεται αυτή η νομοθεσία. Βλέπετε, συνεχώς μιλάμε για εξισορρόπηση και στάθμιση δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να βάζουμε την ιδιωτικότητα πάνω από την εξυπηρέτηση της δημόσιας ασφάλειας και του δημοσίου συμφέροντος. Εκεί και όπου δικαιολογείται, δεχόμαστε κάποιες πρόνοιες όπως αυτές τις νομοθεσίες, ναι, που επιβάλλουν όμως πολύ πολύ σημαντικές προϋποθέσεις. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί να ηχογραφεί κάποιον και να άρει το απόρριτο της ιδιωτικής επικοινωνίας. Γίνεται από τις συγκεκριμένες αρχές. Για συγκεκριμένους λόγους σε συγκεκριμένα αφού άτομα. Αφού ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία και για πολύ σοβαρά αδικήματα, έτσι, σοβαρά αδικήματα καθορίζονται σε αυτή την νομοθεσία, δεν αφήνονται στο να επιλέξει ο καθένας και κάθε φορά η αστυνομία τι θα αιτηθεί για την έκδοση αυτού του διατάγματος. Επομένως, εκεί και όπου εξυπηρετεί, θα ισχύσει και αυτή η νομοθεσία. Τώρα, το βίντεο που κυκλοφορεί. Είναι οι ίδιες οι αρχές που έχουμε πει και προηγουμένως. Αν το βίντεο αυτό δεν έχει τη συγκατάθεση του προσώπου το οποίο δείχνει την εικόνα του, τότε ενδεχομένως να μιλάμε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Αλλά να μην μιλάμε γενικά, θεωρώ, να περιμένουμε αν είναι μια υπόθεση η οποία θα καταλήξει στο γραφείο, να έχουμε τις ειδικές συνθήκες της υπόθεσης για να μπορούμε να την κρίνουμε σωστά και... Πώς μπορείτε να ενεργήσετε, κυρία Λοϊζίδου, σε περίπτωση που εγώ ανεβάσω ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζει κάποιον άνθρωπο, επειδή γίνεται ένα σούσουρο γύρω από αυτό το βίντεο, εγώ τελικά το κατεβάσω, αλλά η ζημιά στο άτομο έχει ήδη γίνει. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ειδικά εμείς που ασχολούμαστε με την ενημέρωση αλλά και την επικοινωνία γενικότερα, ότι η ζημιά που μπορείς να κάνεις σε έναν άνθρωπο, τις περισσότερες τον φορό δεν μπορείς να επανέλθεις και να διορθώσεις εκείνη την εικόνα με τα ίδια μέσα με το ίδιο κόστος. Πώς ενεργείτε εσείς σε περίπτωση που εγώ έρθω και σας κάνω παράπονο και πω Κωστάκης, ο Γιαννάκης, η Μαρία έχει ανεβάσει αυτό το βίντεο που με αφορά, έχει εξαφανιστεί διότι έχει γίνει λίγη φασαρία γύρω από τα κοινωνικά δίκτυα και εκεί που παρουσιάστηκε. Πώς ενεργείτε εσείς σε περίπτωση που πραγματικά έχει υποστεί το άτομο κόστος μετά από αυτά τα βίντεο? Εντάξει, να απαντήσουμε πρώτα για την αρχή, ότι πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη αυτά πριν ανεβάσουμε μια πληροφορία που αφορά ένα
ένα άλλο άτομο και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την ανάγκη μας να δημοσιοποιήσουμε μια τέτοια πληροφορία, με το τι ζημιά στο τέλος θα κληθούμε να πληρώσουμε. Εμείς θα κάνουμε τη διερεύνηση, θα βγάλουμε μια απόφαση. Από εκεί και πέρα, αν είναι ποινικό αδίκημα, θα υπάρχει διαδικασία η οποία το γνωστοποιούμε στον Γενικό Εισαγγελέα, στην νομική υπηρεσία για τη δική της δυνατότητα. Από εκεί και πέρα, αν είναι διοικητικό το πρόστιμο, θα εκδοθεί ένα διοικητικό πρόστιμο που θα λάβει υπόψη αυτό που έχετε πει πολύ σωστά και τη βλάβη και το πόσα άτομα επηρέασε. Αυτά όλα τα λαμβάνουμε υπόψη όταν εκδίδουμε μια απόφαση. Άρα. Και το άτομο το οποίο έχει πληγεί μπορεί να πάρει αυτή την απόφαση και να διεκδικήσει δυνάμει των πρόνοιων του κανονισμού τις δικές του αξιώσεις. Στο δικαστήριο. Μπορεί δηλαδή να ζητήσει αποζημιώσεις για αυτή τη βλάβη την οποία θεωρεί. Να πούμε όμως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κανείς ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα του κανονισμού. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχει οδηγήσει την απόφαση της Επιτρόπου στο δικαστήριο για να διεκδικήσει αποζημιώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι μια δυνατότητα που δίνει ο ίδιος ο κανονισμός. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των πολιτών και των προσώπων που είναι πολιτικά εκτεθειμένα ή δημόσια? Ναι, τα δημόσια πρόσωπα έχουν εκ της θέσεως τους περιορισμένη ιδιωτικότητα, χωρίς να σημαίνει ότι εκμηδενίζεται η ιδιωτικότητά τους και θα πρέπει να τους περιφέρουμε για άσχετους λόγους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα κτλ. Πέραν τούτου όμως, πρέπει εμείς να έχουμε μια περισσότερη ανοχή στην καλόπιστη κριτική και πρέπει να έχουμε και ανοχή στην δημοσιοποίηση δεδομένων μας που δεν αφορούν. Δεν επιτρέπεται δημοσιοποίηση δεδομένων ακόμα και μας που είναι αυστηρά προσωπικά. Έτσι δεν ενδιαφέρει τον άλλο τι κάνει ο αξιωματούχος με τη σύζυγο, τα παιδιά και την ευρύτερη οικογένειά του. Ενδιαφέρει αν αυτή μέσα από την άσκηση της δημόσιας εξουσίας, αν θέλετε. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λέτε, αν μπορείτε να μας το αναπτύξετε λίγο περισσότερο. Δηλαδή, πού ξεκινά έναν πολιτικό πρόσωπο να έχει, να το πω διαφορετικά, η ανοχή του πολιτικού προσώπου ή του εκτεθειμένου πολιτικά προσώπου ή του δημόσιου προσώπου, διάφορες οι κατηγορίες, πού μπορεί να τερματιστεί και πραγματικά να έχει παράπονο. Αυτά τα κριτήρια και αυτές οι καθοδηγήσεις, όπως έχω πει, προκύπτουν και από την νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και από τη δική μας νομολογία. Δηλαδή, για να κρίνουμε αν έχουν παραβιαστεί τα δεδομένα ενός δημοσίου προσώπου, θα κρίνουμε ακριβώς αυτό το πρόσωπο είχε τύχει κάποιας ευνοϊκής μεταχείρισης, συμμετείχε στη λήψη απόφασης η οποία επηρέαζε και το πρόσωπό του, είχε χρησιμοποιήσει την δημόσια του εξουσία για ένα άλλο σκοπό, αλλότριο αν θέλετε, και που δεν υπήρχε απόλυτη ταύτιση με την σωστή άσκηση των καθηκόντων του. Αυτά όλα λαμβάνονται υπόψη για να κρίνουμε αν ένα πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο, ένα δημόσιο πρόσωπο ξεφεύγει και θα πρέπει και δεν έχει να κάνει με την διαφάνεια. Διαφάνεια 100%. Mm-hmm. Απλά δεν πρέπει να φτάνουμε και στο άλλο άκρο που είναι εκγύμνωση, αν θέλετε, ενός δημοσίου προσώπου στα πλαίσια της διερεύνησης μιας υπόθεσης. Αν τηρούνται τα κριτήρια, η διαφάνεια θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο. Αν δεν τηρούνται τα κριτήρια, θα πρέπει αυτοί που τα δημοσιοποιούν να τραβούν μια πισινή για να ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να δημοσιοποιήσουν, για να μην είναι και υπόλογοι σε οτιδήποτε γίνει στη συνέχεια. Η τελευταία ερώτηση όσον αφορά με την καταγραφή είναι... Τι γίνεται με τις κάμερες που μπαίνουν στα αυτοκίνητα και καταγράφουν δημόσιους χώρους, αν επιτρέπετε? Όπως το εκλαμβάνω εγώ, νομίζω αναφέρονται στα έξυπνα αυτοκίνητα της αστυνομίας. Όχι, θα έλεγα ότι αναφέρονται είστε stash cams ή σε αυτό που βλέπουμε ότι έχει γίνει δύο-τρεις φορές που πολίτες κινηματογραφούν ή βιντεογραφούν με το κινητό τους εικόνες από δημόσιους χώρους. Αυτό δεν είναι προσωπική και οικιακή χρήση. Είναι με την ίδια λογική που έχουμε εξηγήσει προηγουμένως με την κάμερα στο σπίτι μας που βλέπει τον δημόσιο δρόμο. Όχι, απαγορεύεται. Με την έννοια ότι δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ θέλω να αποτρέψω ή να έχω απόδειξη για ένα ατύχημα στην ασφαλιστική μου, πρέπει εκείνη την ώρα να έχω εγκατεστημένη κάμερα η οποία λαμβάνει εικόνα από τους διερχόμενους, από μητέρες με τα καροτσάκια, από ποδηλάτες. Να εξυπηρετηθεί ο σκοπός να την έχω στο αυτοκίνητο μου αν θέλω κιόλας να την γυρίσω να με βλέπει εμένα
ή να βλέπει τις γωνιές του αυτοκινήτου μου χωρίς να παίρνει τον δημόσιο χώρο, να εξυπηρετήσω και αυτό που θέλω να κάνω, δηλαδή δύναμη της αναλογικότητας, χωρίς όμως να λαμβάνω εικόνα και ήχο, διότι έχει και κάμερες που λαμβάνουν και ήχο, από τους διερχόμενους. Γιατί εγώ πρέπει να ανεχτώ όσο ο άλλος πολίτης που δεν έχει την κάμερα στο αυτοκίνητο του να με παίρνει την ώρα που είμαι στο αυτοκίνητο μου με την οικογένειά μου και με τα παιδιά μου και να παίρνει εικόνα από τον μπροστινό αυτοκίνητο. Έχουμε δεχτεί τέτοιες ερωτήσεις και έχουμε βγάλει και μια σχετική ανακοίνωση για τις γνωστές τις dash cams. Υπάρχουν χώρες που τις επιτρέπουν. Τις επιτρέπουν για συγκεκριμένο σκοπό και δυνάμει νομοθεσίας. Εμείς να πούμε ότι δεν έχουμε νομοθεσία για αυτές τις επεξεργασίες, γι' αυτό ενεργοποιείται και ενεργοποιούνται και οι πρόνοιες του κανονισμού και γι' αυτό επιλαμβανόμαστε και εμείς αυτά τα θέματα. Έχουμε πει και στην Ένωση Δήμων, διότι έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα για τέτοιου είδους κάμερες από Δήμους που θέλουν να ελέγξουν την περιουσία τους και πολύ καλά κάνουν. Τα πάρκα, ανοιχτούς χώρους κλπ. Για ασφάλεια αλλά και για προστασία της περιουσίας. Την ίδια ώρα που εξυπηρετείται η ασφάλεια της περιουσίας, παραβιάζεται την ίδια ώρα η ιδιωτικότητα αυτό που θέλει να πάει να κάτσει στο πάρκο να ξεκουραστεί, να πάρει τα παιδιά του να παίξουν, γιατί πρέπει να ανεχτεί τις ώρες που είναι εκεί να τον παίρνει μια κάμερα. Μπορεί, θεωρώ, να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο αρχών. Μπορεί να υπάρχει ένας συγκερασμός για να ικανοποιηθούν και τα δύο δικαιώματα. Αυτό που αναφέρεται συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε περιοχές που είναι καθαράστικες. Δηλαδή υπάρχει μια φασαρία ή οχλαγωγία σε έναν πάρκο γύρω από στο κέντρο κάποιων πολυκατοικιών. Κάποιος βγαίνει με μια κάμερα ή έναν κινητό, τα οποία τα κινητά πλέον μας έχουν καταστήσει όλους τους δημοσιογράφους. Κάτι που εμένα με ενοχλεί αφάνταστα. Κίνη υποτογραφεί κάποιος το τι συμβαίνει στο πάρκο εκείνη τη στιγμή και ή το δημοσιεύει σε κοινωνικά δίκτυα ή το δίνει σε έναν κανάλι και το παρουσιάζει ή ακόμη το δίνει και στους Δήμους, σε οποιοδήποτε θέλει να παρουσιάσει τη δική του περίπτωση. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου ο πολίτης θεωρεί ότι έχω πιάσει τους ένοχους που ενοχλούν τη γειτονιά μου, εμένα, τα παιδιά μου. Αυτό το ερώτημα μου είχε τεθεί και την Πέμπτη όταν πήγα να κάνω και μια παρουσίαση με αφορμή την μέρα των εκπαιδευτικών, από εκπαιδευτικό, ο οποίος ρωτούσε εύλογα μπορώ να πάρω εικόνα και ήχο όταν ένα περιστατικό επισυμβεί, τσακώνονται μαθητές στην αυλή. Δεν θα θέλετε αντικαταστήσουμε τους ρόλους άλλων. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι ο ρόλος της αστυνομίας. Εκείνη την ώρα θα κρίνει ο καθηγητής αν δεν έχει άβλον εφημερεύοντα, αν δεν είναι ο διευθυντής εκεί κοντά, αν δεν έχει άλλη απόδειξη. Ενδεχομένως να κριθεί και θεμητό αυτό. Κάθε περίπτωση όμως είναι ξεχωριστή και πού θα αρχίσει και πού θα σταματήσει αυτή η πρακτική. Ναι. Να βγαίνουμε όλοι να παίρνουμε εικόνα από τέτοιου είδους παραβιάσεις. Και να σας θυμίσω και προχθές μας έθεσαν και το ερώτημα για τα αυτοκίνητα που παρκάρουν παράνομα. Μάλιστα. Είναι παρανομία 100%. Δεν ξέρουμε όμως εμείς που θέλουμε που αγαναχτούμε, λογικά αγαναχτούμε και δίκαια αγαναχτούμε. Δεν ξέρουμε όμως τι όθησε τον άλλο να παρκάρει παράνομα. Χωρίς να δικαιολογούμε την πράξη. Θα τηλεφωνήσουμε στην αστυνομία ή στο τέλος της ημέρας θα δώσουμε τα στοιχεία του στην αστυνομία, τα στοιχεία του αυτοκινήτου του, για να κάνει και η αστυνομία, η τροχέα, τη δουλειά της. Να μην κάνουμε εμείς δουλειές άλλων για να είμαστε και υπόλογοι. Για να είμαστε και εμείς υπόλογοι σε άλλες παραβιάσεις. Θέλω να επανέλθω λίγο και νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να επανέλθω λίγο στα θέματα των δημοσιογράφων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι τελευταίως κατηγορούνται για πάρα πολύ, για πάρα πολλά. Θέλω να μας ξεκαθαρίσετε και κάποια ερωτήματα είχαν τεθεί και στην ημερίδα που είχαμε με τους δημοσιογράφους των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θέλω να μας βοηθήσετε λίγο στο πού ξεκινά, ή μάλλον πού σταματάει η ευθύνη του δημοσιογράφου και πού ξεκινά του απλού πολίτη, ο οποίος θα αναδημοσιεύσει ή θα σχολιάσει κάτω από ένα δημοσίευμα μιας εφημερίδας, ενός σταθμού, ενός ηλεκτρονικού μέσου. Διότι κάπου έχουμε μπλακεί όλοι και κάνουμε όλοι. Θεωρούμε ότι δικαιούμαστε να κάνουμε τα πάντα και μόνος υπόλογος είναι ο δημοσιογράφος. Δεν είναι έτσι. Δικαιούται και ο δημοσιογράφος προστασία. Η ευθύνη είναι ακριβώς η ίδια όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εκεί που έχει
περαιτέρω ευθύνη ένας δημοσιογράφος είναι ότι στα πλαίσια του λειτουργήματος του υπακούει, αν θέλετε, και κάποιων κανόνων δεοντολογίας και κάποιων άλλων κανόνων. Επομένως, δεν είναι μόνο υπόλογος για θέματα που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα. Ο δημοσιογράφος έχει διπλή, τριπλή, τετραπλή ευθύνη, αν θέλετε, για αυτό που ανεβάζει, διότι έχει πίσω του και μια άδεια και ένα, επιτελεί και ένα έργο το οποίο υπόκειται και σε άλλες, αν θέλετε, εποπτείες, ας το θέσω έτσι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στην νόμιμη χρήση και νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έχει ακριβώς την ίδια ευθύνη. Έχουμε όλοι εμείς την ίδια ευθύνη που θα ανεβάσουμε κάτι ως πληροφορία, ως είδηση, ως φωτογραφία, ως οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει προσωπικό δεδομένο. Έχουμε ακριβώς την ίδια ευθύνη με ένα δημοσιογράφο. Οι δημοσιογράφοι απλά πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί, διότι έχουν και το λειτουργήμα, τους κανόνες, αν θέλετε, μέσα στους οποίους πρέπει να ενεργήσουν ως επαγγελματίες. Θέλω να ρωτήσω ακόμη ένα τελευταίο και νομίζω φτάνουμε προς το τέλος του χρόνου μας, εκτός αν υπάρχει... Αν έχουμε αναπάντητη ερώτηση από πολίτη. Θέλω να μας πείτε λίγο, κυρία Λοϊζίδου, να το πω διαφορετικά. Σε περίπτωση που δεν αναφέρονται σε όνομα, αλλά δίνεται ενδελεχώς η περιγραφή ατόμου, ηλεκτική, η οποία θα φωτογραφίσει κάποιον άνθρωπο, είτε αυτόν είναι δημόσιο πρόσωπο, είτε όχι. Πώς χειρίζεστε τέτοια ερωτήματα? Το θέσω διαφορετικά. Δύο κυρίες παρουσίαζαν σήμερα την εκπομπή, τη δική μας, φορούν και οι δύο γυαλιά. Η σγουρή είπε έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεχωρίσουμε μεταξύ των δύο μας ποια είναι η σγουρή και ποια δεν είναι, και κατά πόσον αυτόν το οποίο δεν αναφέρεται σε όνομα, αλλά δίνει την περιγραφή η οποία ξεκαθαρίζει ποιον είναι το άτομο, κατά πόσον μπορεί το άτομο να κάνει παράπονο μέσω λόγω αυτής της αναφοράς. Εξού και ο κανονισμός δίνει ξεκάθαρα την απάντηση ότι δεν είναι μόνο μια πληροφορία η οποία ταυτοποιεί ένα πρόσωπο, αλλά μπορεί μέσα από μια διαδικασία να το ταυτοποιήσει. Δηλαδή έχουμε και κάποιες άλλες πληροφορίες που δένουν ότι αυτό είναι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η πληροφορία. Επομένως, ταυτοποιεί ή μπορεί να ταυτοποιήσει ένα πρόσωπο. Όλοι αυτοί, το φάσμα που μπορεί να περικλείουν αυτές οι δύο έννοιες αφορά στα προσωπικά δεδομένα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά, το γραφείο σας για όλη τη στήριξη και τη σημερινή, αν θέλετε, μικρής μας εκπομπής, αλλά και στην ημερίδα που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Θέλω να τονίσω ότι εμείς θα συνεχίσουμε την ενημέρωση του πολίτη μέσω αυτών των εκπομπών και ημερίδων. Αλλά πριν κλείσουμε, θα ήθελα τον τελευταίο λόγο να τον έχετε εσείς. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να αναφερθείτε και στην επίσκεψή σας στις Βρυξέλλες σε σχέση ή με αφορμή, αν θέλετε, την ημέρα προσωπικών δεδομένων και να δώσετε και εσείς το δικό σας μήνυμα για το πώς θα προχωρήσετε και εσείς προσωπικά ως Επίτροπος και το γραφείο σας για τη δική τους προστασία εφαρμόζοντας τις νομοθεσίες. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή, αν θέλετε, της εξυπηρέτησης του πολίτη. Ο θεσμός είναι πολύ σημαντικός και είναι, αν θέλετε, ο θεματοφύλακας. Είναι από τους θεσμούς που θα πρέπει ο πολίτης να χρησιμοποιεί για την προστασία της ιδιωτικότητάς του. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων, να θυμίσουμε ότι δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, σταθμίζεται και εξυπηρετείται και ικανοποιείται στα πλαίσια και άλλων δικαιωμάτων, και αυτό οι πολίτες δεν πρέπει να το ξεχνούν. Πολλές φορές έχουν απαιτήσεις οι οποίες ουσιαστικά εξυπηρετούν την ιδιωτικότητά τους και δεν εξυπηρετούν άλλα υπέρτερα καθήκοντα. Θα πρέπει πάντα να έχουν στο νου τους ότι στα πλαίσια της δικής μας, των δικών μας αρμοδιοτήτων, αυτό το θέμα σταθμίζεται καθημερινά. Και καταλήγουμε στο αποτέλεσμα που θα είναι σε πλήρη ομοιομορφία και σε πλήρη στάθμιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Είμαστε στη διάθεση των πολιτών. Νομίζω το έχουμε αποδείξει με την καθημερινή μας επαφή με τους πολίτες, και τηλεφωνικός και διαδικτυακός και με όλα τα άλλα μέσα. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτόν τον θεσμό, διότι, επαναλαμβάνω, είναι πολύ πολύ σημαντικός και είναι θεματοφύλακας των προσωπικών δεδομένων για τον πολίτη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Ελπίζω να προσθέσαμε στη γνώση. Θα συνεχίσουμε, κυρία Λοϊζίδου, να είμαστε δίπλα σας για οτιδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε αναφορικά με το έργο σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.